Καλημέρα σε όλους. Σας καλωσορίζω στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ελληνικού Αριστοτέλους, σε μια αίθουσα που φτιάξαμε στα πλαίσια της Ένωσης των Δύο Δήμων, διότι η αίθουσα που υπήρχε στο ελληνικό ήταν στο αεροδρόμιο, ήταν μόνο για το ελληνικό. Η αντίστοιχη της Αργυρούπολης ήταν στο Δημαρχείο της Αργυρούπολης, αντιστοιχούσε στους συμβούλους των Δημών της Αργυρούπολης. Οπότε αναγκαστήκαμε και θετικά, βέβαια, το λέω, να φτιάξουμε την αίθουσα αυτή στο ισόγειο του Οδείου της Αργυρούπολης, προκειμένου να καλύπτουν τις ανάγκες των Δημοτικών Συμβουλίων και για τους 33 εκλεγμένους Δημοτικούς Συμβούλους, τους δημοσιογράφους και τις δυνάμεις που το υποστηρίζουν. Σήμερα είναι μια ιστορική μέρα, κατά την άποψή μου, για το ελληνικό και την Αργυρούπολη, για την Νότια Αθήνα, συνολικά πιστεύω για τη χώρα, διότι βρισκόμαστε σε μια εξέλιξη πάρα πολύ ευχάριστη, που ίσως πριν από λίγο καιρό να φάνταζε για πολλούς δύσπιστους επικριτές ως κάτι απίθανο να συμβεί. Είναι η πρώτη, λέω, συνεδρίαση, αλλά δεν θα είναι η πρώτη συνεδρίαση, είναι η πανηγυρική, θα μπορούσα να το ρωτήσω, του φορέα διαχείρισης του ελληνικού, μέσα από τη γνωστή διαδικασία που έχει ψηφιστεί από το ΦΕΚ και έχει οριστεί, από την Βουλή των Ελλήνων, και ουσιαστικά είναι η πρώτη μας συγκέντρωση, παρουσία του Υπουργού μας, του κ. Αλέξη Χαρίτση, τον οποίο τον καλωσορίζω και τον ευχαριστώ πάρα πολύ που μας θυμάται την παρουσία του, ως Υπουργός Εσωτερικών και ως αρμόδιος που επιβλέπει το φορέα μαζί με τον Υπουργό Οικονομικών, βεβαίως. Μαζί μας βρίσκεται η κ. Πέτη Πέρκα, η οποία είναι η συντονίστρια εκ μέρους της κυβέρνησης για την εκπλήρωση, ολοκλήρωση των διαδικασιών για την αξιοποίηση του ελληνικού, για την επένδυση, όπως λέμε, λαϊκά κατά καιρούς. Οφείλω να πω μετά και θα τονίσω για τον ρόλο της κυρίας Πέρκα σε αυτή την ιστορία, ότι είναι πάρα πολύ σημαντικός. Και με την ευκαιρία να την ευχαριστήσω στη συμβολή της, πραγματικά για όσα έχει προσφέρει και για την ιδιωτοφορία και για τον Δήμο. Συνολικά δηλαδή για τη συνεργασία που είχαμε, θα αναφερθώ και εκτενέστερα. Σήμερα βεβαίως βρίσκονται εδώ τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, αυτοί που έχουν οριστεί όσον αφορά την αυτοδιοίκηση από τα Δημοτικά Συμβούλια ως εκπρόσωποι των Δήμων και βεβαίως από τα αντίστοιχα Υπουργεία Εσωτερικών, Υπουργείο Οικονομικών και από την Ελληνικό ΑΕ, η οποία είναι ιδιοκτήτρια εντός αγωγικών του αεροδρομίου, όπου έχει στείλει τον εκπρόσωπό της. Βεβαίως αυτό αργότερα η μετοχή όταν περάσει τη θέση της Ελληνικού ΑΕ θα καταλάβει επίσημα ο επενδυτής. Από το Συμβούλιο, κύριε Υπουργέ, βρίσκεται σήμερα εδώ ο Δήμαρχος Αλίμου, ο εκλεκτός συνάδελφος και αγαπητός φίλος, ο Ανδρέας Κονδύλης, τον οποίο τον καλωσορίζουμε. Είναι από τον Δήμο Ελληνικού Αργυρούπολης οι εκπρόσωποι, ο κύριος Γιώργος Πετράς, που είναι αντιδήμαρχος ελληνικού και υποψήφιος δήμαρχος στο παρελθόν. Είναι ο κύριος Δημήτρης Παπαγεωργίου, δημοτικός σύμβουλος. Κύριος Θεόδωρος Χάφης, δημοτικός σύμβουλος. Από την Γλυφάδα είναι ο κύριος Γιώργος Αγγελόπουλος, δημοτικός σύμβουλος, και ο κύριος Δημήτρης Τσιόπουλος, αντιδήμαρχος Γλυφάδας, τους καλωσορίζω. Είναι ο κύριος Δραματζάς ως αναπληρωτής. Εγώ κάλεσα και τους αναπληρωματικούς κανονικά σήμερα, προκειμένου και έτσι θα το κάνουμε. Γι' αυτό διοικητικοί, ξέρετε, έχουμε αυτή την τάση, τους θέλουμε όλους κοντά μας. Δεν πάμε τόσο με το πρωτόκολλο. Μαζί μας βρίσκονται επίσης εκ μέρους του Συμβουλίου. Η κυρία Κωστοπούλου δεν μπόρεσε να είναι κοντά μας από το Υπουργείο Οικονομικών. Είναι ο κύριος Δημήτρης Τσιλιμίκας, ο οποίος εκπροσωπεί την Ελληνικό ΑΕ στο Διοικητικό μας Συμβούλιο. Μαζί μας βρίσκεται επίσης, γιατί εμείς θεωρήσαμε ότι πρέπει και είναι σωστό αυτό να γίνει και καλώς έγινε, να καλέσουμε και τα κόμματα του Δημοκρατικού Τόξου, το γνωρίζω, να παραβρίσκονται σήμερα κοντά μας. Και έχουμε την κυρία Τραυλού, η οποία εκπροσωπεί το ΣΥΡΙΖΑ, εκ μέρους του κυρίου Σκουρλέτη, ο οποίος θα πω στην εξέλιξη της συζήτησης για τη συμβολή του που είχε και αυτός ως υπουργός εσωτερικών στις διαδικασίες αυτές. Και ο Τάσος Γαϊτάνης είναι πρόσωπος του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας και είναι ο γραμματέας αυτοδιοίκησης του κόμματος. Έτσι, αν είπα λάθος τον τίτλο, σωστά. Μου λέτε να τον διορθώσω για μια φορά. Πάνω. Η κυρία δεν σημείωσα. Από το Υπουργείο Εσωτερικών. Ωραία. Θα μας συγχωρέστηκα μέχρι να γνωριστούμε έτσι ως μέλος του Υπουργείου μας. Και κοντά μας είναι και ο κύριος Κώστας Βρετός, είναι ο νομικός σύμβουλος, ο οποίος μέρος του Δήμου συνεργάστηκε αρμονικά με το Υπουργείο Συνεργών όλο το πρώτο διάστημα και με πολλούς άλλους φορείς, προκειμένου να φτάσουμε να φέρουμε το ΦΕΚ αυτό για τον φορέα. Είχε καθοριστική συμβολή και είναι πολύ σημαντική η παρουσία του, γιατί αν υπάρξουν κάποιες απορίες, είναι όμως μπορεί και τεχνικά να απαντήσει σε όλα τα ζητήματα. Τώρα, για να μην φάω το χρόνο, να σταθώ σε δύο σημεία. Πρώτα απ' όλα, είπα ότι είναι ιστορική μέρα, κύριε Υπουργέ, σήμερα, διότι ναι, με το έργο δεν έχει ξεκινήσει,
θα λέει κανείς ότι δεν μπήκαν οι μπουλντόζες στο ελληνικό, αλλά ένα τόσο μεγάλο έργο αυτής της έκτασης και αυτού του ελληνικού δεν μπορεί να το βάζεις όλο μαζί στο τραπέζι. Είναι πολλά βήματα που πρέπει να προηγηθούν, πολλά δεδομένα που πρέπει να γίνουν και ένα που μας αφορά και βρισκόμαστε σήμερα εδώ, γιατί αυτό μας αφορά, δεν μας αφορά το σύνολο, είναι το κομμάτι που θα έχει η αυτοδιοίκηση, το κράτος, το δημόσιο, την επόμενη μέρα θα ξεκινήσει το έργο. Διότι αυτό που είχαμε πει και είχαμε τονίσει, και μιλάω πάντοτε ως μια πολιτική δύναμη που στήριξε εξ αρχής τη διαδικασία αυτή, με καθαρές σχέσεις και ανοιχτά χαρτιά, είναι ότι ο επενδυτής που είναι καλοδεχούμενος πρέπει να ξέρει ότι έχει όρους και προϋποθέσεις που θέτει και η τοπική κοινωνία και η Δήμη και φυσικά το κράτος, το οποίο δεν μπορεί να είναι στο μέλλον από αυτή την εξέλιξη. Σήμερα βεβαίως εκ μέρους του επενδυτή είναι ο κ. Γιανακόπουλος εδώ, το νομικό σύμβουλος της ΛΑΜΔΑ και τον καλωσορίζω. Μπορείτε να καθίσετε, αν θέλετε, κ. Γιανακόπουλε, καθίστε. Ευχαριστώ, μια χαρά. Εντάξει. Ο οποίος συμμετέχει ως παρατηρητής και ως συμβούλιο της ελληνικού ΑΕΠ εκ μέρους του επενδυτή. Αυτό λοιπόν το βήμα το μεγάλο που γίνεται είναι αυτό που αφορά εμάς. Πρέπει να πούμε ότι αυτό το έργο έχει πολεμηθεί και έχει επικριθεί, διότι υπήρξε μια μεγάλη παραφυλλογία ότι θα είναι ένα κλειστό έργο, μια πόλη, ένα καμπούνι ιδιωτικό, που ο Δήμος δεν θα υπάρχει, κράτος δεν θα υπάρχει. Αυτά έχουν γραφτεί, έχουν υποθεί, έχουν χρηματολογήσει πάνω σε αυτό. Και άνθρωποι σοβαροί, έτσι, θα έλεγα, με περγαμηνές και στην αυτοδιοίκηση και στο δημοσιοβίο, ότι δεν θα μπορεί να έχουν παρέμβαση τύχη μέσα σε αυτό. Και ο επενδυτής απλά παίρνει ένα εικόπεδο το οποίο το κόβει και το ράβει όπως θέλει, κάνει ό,τι θέλει, δεν ρωτάει κανένα. Και αυτό καταλαβαίνετε ήταν κάτι που ούτε φυσικά εμείς θα μπορούσαμε να το δεχτούμε, είμαστε υπέρ του έργου. Και ούτε φυσικά θα μπορούσαμε ποτέ να το καλωσορίσουμε ως μια εξαίρεση. Αυτό που βάλαμε και θέσαμε και διεκδικήσαμε και νομίζω κερδίσαμε στο τέλος, σε συνεργασία με την ελληνική κυβέρνηση, είναι ότι το έργο που είναι καλοδεχούμενο πρέπει να έχει μέσα όλες τις προϋποθέσεις που έχει σήμερα όλη η υπόλοιπη Ελλάδα. Πρέπει να έχει όλα τα δικαιώματα και τα προνόμια ο πολίτης που έχει μέσα. Θα αγοράσει σπίτι, θα επενδύσει ή θα περάσει τον χρόνο του με όλους τους υπόλοιπους Έλληνες σε όλες τις περιοχές της Ελλάδος και φυσικά της Νότιας Αθήνας, που αυτό το έργο το βλέπει ως μια θεαματική εξέλιξη που θα αλλάξει όχι μόνο το παραλιακό μέτωπο, θα αλλάξει γενικώς τα δεδομένα που γνωρίζουμε τις τελευταίες δεκαετίες. Ειδικά ο Δήμος Ελληνικού, και αυτό πρέπει να το κατανοήσουμε όλοι, ο Δήμος που είχε τη διαχείριση του αεροδρομίου στη λειτουργία και εισέπρατε και τα δημοτικά τέλη, έχει μείνει όλες αυτές τις δεκαετίες πίσω από αυτό το αεροδρόμιο, το οποίο δεν το επέτρεψε να αποκτήσει ούτε μαρίνες, ούτε παραλιακή ανάπτυξη, ούτε καν την παραλία του. Την οποία με αγώνες του λαού του ελληνικού στο παρελθόν άνοιξε και ξανάκλεισε και ξανάνοιξε και κάθε φορά αυτή η ιστορία γινόταν μπρος-πίσω, ποτέ όμως χωρίς να μπορεί ο Δήμος να έχει ουσιαστικά ωφέλη και να μπορεί να εκμεταλλευτεί και να αξιοποιήσει αυτούς τους χώρους. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα η Υπουργία να μείνουμε πάρα πολλά χρόνια πίσω. Τα έσοδά μας είναι στο 1/8 και 1/10 όμορων Δήμων της Νότιας Αθήνας, ακριβώς γιατί αυτοί έχουν επιχειρηματικότητα, έχουν μαρίνες, έχουν ξενοδοχεία, έχουν ανάπτυξη. Άρα έρχεται λοιπόν για μας μια εξέλιξη πολύ θεματική, που πρέπει όμως να έχει κανόνες. Ο φορέας διαχείρισης που σήμερα συνεδριάζει είναι ο φορέας ο οποίος έπρεπε να μπει στο τραπέζι, γιατί βεβαίως και ο επενδυτής που βάζει τα χρήματά του και το κράτος έπρεπε όλοι να βρούμε έναν τρόπο συνεννόησης. Έναν τρόπο συνεννόησης προκειμένου αρμονικά να συνεπάρξουμε ο καθένας με τις δικές του προϋποθέσεις και όρους και να βάλουμε τους κανόνες που πρέπει να βάλουμε. Ο φορέας λοιπόν που δημιουργήθηκε μετά από παρεμβάσεις και μετά από ένα χρόνο περίπου συζητήσεων με τους επιστημονικούς συνεργάτες του κ. Σκουρλέτη που ήταν υπουργός εσωτερικών, μέσα από το επιτελείο της κ. Πέρκα που είχαμε ατελείωτες συναντήσεις και συζητήσεις και όλους τους συναρμόδους φορείς, καταλήξαμε να φέρουμε στη Βουλή το περασμένο καλοκαίρι το φορέα αυτό που η σκοπή του είναι η διαχείριση και η διαρκής λειτουργία όλων των κοινοχρήστων χώρων, υποδομών, έργων και εξοπλισμού εντός του ακινήτου βάσει ποιοτικών προδιαγραφών εξορισμένης της έκτασης του Μετροπολιτικού Πάρκου. Το Μετροπολιτικό Πάρκο ως διαχείριση, συνάδελφοι, την είχε αποκλειστικά ο επενδυτής. Η ύσπραξη και διαχείριση οποιοδήποτε ανταποδοτικών τελών. Στο πλαίσιο των αρμοδοτήτων και προς εκπλήρωση του σκοπού, το φορέας δυνάται να προβαίνει στη σύναψη συμβάσεων προμηθειών του πάσης φύσης εξοπλισμού που είναι απαραίτητο στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών του, στη σύναψη συμβάσεων εκτέλεσης έργων και λήψης υπηρεσιών, στην ανάθεση εκπόνησης μελετών, στη σύναψη προγραμματικών συμβάσεων και στη συνεργασία με τους ΟΤΑ. Τέλος, στην ανταλλαγή πληροφοριών και τεχνογνωσίας με τους ΟΤΑ του ακινήτου για την αντίληψη περιβαλλοντικών και ενεργειακών θεμάτων. Να σημειωθεί ότι ο φορέας δεν θα μπορούσε να έχει κατοχυρωμένα αυτά τα
τους σκοπούς και τα δικαιώματα και την υπουργία, δεν ήταν αυτοδιοικητική πλειοψηφία. Αυτά είναι δεδομένα της αυτοδιοίκησης, δεν εκχωρούνται και δεν θα τα εκχωρούσαν, δηλαδή δεν είμαστε ποτέ, αν οι αυτοδιοικητικοί δεν είχαν την πλειοψηφία στο σημερινό συμβούλιο, δηλαδή από τους 9 που βλέπετε εδώ, οι 6 είναι αυτοδιοικητικοί. Και αυτό είναι το μεγάλο, ας πούμε, επιτραπή, η μεγάλη κατάκτηση που και το Υπουργείο Εσωτερικών και η κυρία Πέρκα ως συντονίστρια αντιλήφθησαν, είδαν ότι θα πηγαίναμε σε ένα πεδίο συγκρούσεων που δεν υπήρχε λόγος να συμβεί. Το κράτος συμμετέχει ενεργά μέσα από τους Δήμους, φυσικά έχουν και τους εκπροσώπους στα Υπουργεία και είναι και σήμερα εδώ, αλλά η αυτοδιοίκηση δεν θα μπορούσε να εκχωρήσει τη διαχείριση όλων αυτών που κάνει, από το Σύνταγμα κατοχυρωμένη, σε οποιοδήποτε φορέα που κάποιοι ίσως στο παρελθόν οραματιζόντουσαν να είναι ιδιωτικός. Ιδιωτικός χωρίς αυτοδιοικητικούς μέσα, χωρίς το δημόσιο μέσα, χωρίς οι Δήμοι να μπορούν να έχουν ρόλο. Δηλαδή να μαζεύουν τα σκουπίδια μόνοι τους, να μην δίνουν αναφορά, να μην έχουν καμία αυτοδιοικητική παρουσία πέρα από αυτό που ορίζει αυστηρά ένας φορέας ιδιωτικός. Αυτό καταλάβατε, το αντιλαμβάνεστε και το νιώθετε ότι δεν μπορούσε να γίνει ούτε από μένα ως δήμαρχο αποδεκτό, ούτε από τους συναδέλφους δημάρχους των νόμων Δήμων, ούτε και την κοινωνία. Δεν μπορούν να δημιουργήσουν μια κλειστή πόλη, ούτε να έχουν μια πόλη δύο ταχυτήτων. Καλώς και καλώς αυτό το έργο είναι επέκταση των πόλεών μας, είναι η ανάπλαση των πόλεών μας, εμείς έτσι το βλέπουμε. Το φως θα συνεχίσει να πάει προς τα κάτω, η αγωγή, όλα τα εκβελτιωτικά έργα που πρέπει να γίνουν συνδέονται άμεσα με τις πόλεις μας. Άρα και οι νέοι κάτοικοι περίπου 25.000 που με το καλό όταν θα ολοκληρωθεί θα έρθουν να μείνουν κοντά μας, θα είναι και αυτοί οι δημότες και κάτοικοι των περιοχών μας. Και δεν θα έχουμε κατοίκους και δημότες πολλών κατηγοριών, προνομίους και μη προνομίους. Με λίγα λόγια λοιπόν, αυτός ο φορέας θα κληθεί να παίξει αυτό το ρόλο ισορροπίας. Απ' την άλλη, βεβαίως, είναι σωστό και πρέπει να υποθεί ότι ένα έργο αυτής της έκτασης, αυτών των μεγεθών, 8 δισεκατομμύρια, είναι ένα τεράστιο έργο. Το οποίο ομοιότητα δεν νομίζω ότι έχει τις τελευταίες δεκαετίες, τουλάχιστον η Νότια Ευρώπη, αν τις δικές μου γνώσεις, δεν θα μπορούσε να είναι χωρίς την παρουσία του ιδιώτη, χωρίς ο ιδιώτης να έχει ρόλο, λόγο και άποψη. Και τις συγκεκριμένες προδιαγραφές που απαιτεί, γιατί ακριβώς είναι τεράστια τα μεγέθη και, και οι επιχειρήσεις που θα έρθουν στον τόπο μας να επενδύσουν, που δεν μπορούμε να λειτουργούμε με αυτό το παλαιό σύστημα που και η αυτοδιοίκηση σε πολλές φορές έχει τις παθογένειές της, τα προβλήματά της, τις αδυναμίες της. Άρα, θεωρώ ότι είναι ένα μοντέλο ανάπτυξης που έρχεται στη χώρα, είναι ένα μοντέλο που θα το δούμε πολύ να πολλαπλασιάζεται σε πολλά σημεία της Ελλάδος, όπου θα υπάρξουν στο μέλλον επενδύσεις, όπου θα πρέπει το δημόσιο, η αυτοδιοίκηση και οι επενδυτές να συνεπάρχουν και νομίζω όλοι μαθαίνουν. Δεν υπάρχει μια περπατημένη σήμερα που θα την ανακοινώσουμε, αυτό είναι και τελείωσε. Είναι κάτι, Υπουργέ μου, που θα το διαμορφώνουμε και θα βρίσκεται διαρκώς εξέλιξη. Κλείνοντας και να δώσω το λόγο στον Υπουργό, το Σώμα θα ξανασυνεδριάσει όπως ορίζει κανονικά η διαδικασία του. Εκεί θα πρέπει να ορίσουμε αντιπρόεδρο και να έχουμε και την ανάθεση αρμοδιοτήτων. Η έδρα του φορέα, σύμφωνα με το καταστατικό ίδρυσή που είναι στο Δήμο Ελληνικού Αρχιερούπολης, θα συνεδριάζουμε προσωρινά πάντοτε στον χώρο αυτό μέχρι τον ελληνικό φορέα να αποκτήσει δική του. Θέλω να ευχαριστήσω. Και είναι πολύ σημαντικό να ακούγονται οι ευχαριστήσεις, γιατί σε αυτή τη χώρα έχουμε μάθει να καταγγέλνουμε και να κατηγορούμε και μονίμως να γκρινιάζουμε, αλλά τα πράγματα δεν είναι μόνο από αυτή την πλευρά. Πρέπει να τα λέμε και από τη σκοπιά τη θετική. Εγώ το έχω βιώσει πάρα πολύ αυτό το έργο. Έχω πολεμηθεί για αυτό το έργο. Έτσι, έχουμε συγκρουστεί, έχουμε χτυπηθεί, έχουμε βρεθεί να απολογούμαστε πολλές φορές για το αυτονόητο σε αυτή τη χώρα. Παρ' όλα αυτά, δεν θα μπορούσα να μην ευχαριστήσω τον πρώην υπουργό, τον κύριο Σκουκλέτη, ο οποίος στα αιτήματα τα αυτοδιοικητικά που του έθεσα είχε την πόρτα του πάντοτε ανοιχτή, όπως την έχει και ο σημερινός υπουργός. Κατανόησε το πρόβλημα της αυτοδιοίκησης, κατανόησε ότι δεν μπορεί να γίνει η αυτοδιοίκηση παρούσα και μάλιστα με πρωταγωνιστικό ρόλο, όχι παθητικά και με δεύτερη συνεννόηση. Μαζί με την κυρία Παλαμέτη και όλο το επιτελείο του, σε συνεργασία με τον κύριο Βρετό και τους δικούς μου συνεργάτες, φέραμε σε πέρας από κοινού με συνεννόηση αυτό το τεράστιο εγχείρημα. Σηκώνει βελτιώσεις, βεβαίως. Αλλά το μεγάλο βήμα είναι. Ιδιαίτερη αναφορά δεν θα μπορούσε να μην γίνει στο σημερινό υπουργό, ο οποίος με το δικό του επιτελείο, αν και πολύ νέος στο ρόλο, δηλαδή δεν πρόλαβα άνθρωπος να κάτσει στην καρέκλα, και αμέσως εμείς βρεθήκαμε απέναντί του, να συζητήσουμε μαζί με τους δικούς του συνεργάτες, την κυρία Πουλάκη Δανάη Κοτσίνα, αν κάνω λάθος επώνυμο, συγχωρέστε με στον τονισμό. Κοτσίνα, του κυρίου Πουλάκη. Ήταν αυτοί που έτρεξαν και φέραν σε πέρα στον εσωτερικό οργανισμό και τον κανονισμό λειτουργία του φορέα, που επίσης με φέκα έχει βγει. Είναι τεράστιο έργο αυτό. Ξέρετε, καμιά φορά τα γραφειοκρατικά τα λέμε αυτονόητα, αλλά δεν είναι. Ξεπεράσαν απίστευτες διαδικασίες. Ήθελα να σας συγχαρώ γι' αυτό.
Οφείλω να πω ότι με εκπλήξατε πολύ θετικά, γιατί δεν παίρνω με τόσο μεγάλη ταχύτητα από τα Υπουργεία σε αυτό το τόσο ευαίσθητο και νευραλγικό τομέα. Αλλά και χωρίς οργανισμό τοπική υπηρεσία και οργανισμό λειτουργία, δεν θα μπορούσε ο φορέας ποτέ να λειτουργήσει. Βεβαίως, την κυρία Πέρκα, η οποία και ως Γενική Γραμματέα Πνευματικού και ως συντονίστρια αργότερα, έχει παίξει νομίζω ένα καθοριστικό ρόλο. Νομίζω ότι το έργο αυτό δεν θα προχωρούσε αν η κυρία Πέρκα δεν ήταν στη θέση αυτή. Επιτρέψτε μου να το πω, δεν είμαι στο εξωτερικό, να έχω και δύο κουβέντες πιο έντονες. Δεν θυμάμαι τίποτα άλλα μέλη ενδεχόμενα της κυβέρνησης. Αλλά επειδή το έχω ζήσει τα τελευταία 4 χρόνια, η κυρία Πέρκα υπήρξε καθοριστικός παράγοντας. Πρόκειται για μπορούσε να συνεθεί μαζί μας, που δεν είμαστε καθόλου εύκολοι. Ο υπουργός ξέρει τι τραβάει προς δημάρχους. Αλλά έλυσε πάρα πολλά προβλήματα. Δεν θα τα θυμίσω τώρα. Οφείλουμε όμως να της αποδώσουμε την ευσημονία ακριβώς, γιατί έκανε μια εξαιρετική δουλειά. Δεν είναι λίγο βεβαίως ελληνικό αφαίρεσον και ο ρόλος που έχει παίξει η εταιρεία, στην οποία εγώ είμαι και μέλος της, και έχει σηκώσει τεράστιο βάρος, και ο οποίος στη Λιμίνια σε την εκπροσωπή σήμερα. Θα λέγαμε ότι έχει φάει και όλο το ξύλο ελληνικό σε επίπεδο τοπικό όσον αφορά τις εκενώσεις, που είναι σε εξέλιξη. Ο Δήμος τώρα εκενώνει το αεροδρόμιο, με αρκετές δυσκολίες που έχει. Δεν είναι εύκολο να βγάλεις μετά από 40 χρόνια υπηρεσίες που προσωρινά τους πάμε σε ένα ωραίο διαμορφωμένο χώρο, αλλά δεν είναι ο χώρος που μας αναλογεί. Αυτά είναι ζητήματα που ο φορέας όμως θα τα διαχειριστεί και θα τα συζητήσει στο μέλλον. Κλείνω λοιπόν λέγοντας και ένα ευχαριστώ στους δικούς μου συνεργάτες, τον κύριο Βρετό και σε όλο το επιτελείο μου, γιατί είμαστε πολύ λίγοι σε ένα Δήμο που δεν έχει παράδοση συνεργασία σε αυτά τα επίπεδα. Είχαμε κυρίως αγωνιστικό χαρακτήρα, αλλά δεν είναι όλα διαδηλώσεις. Πρέπει να κάθεσαι στο τραπέζι κάποια στιγμή με τους υπεύθυνους, να βρίσκεις κοινή συνεννόηση και να λύσεις τα προβλήματα. Είναι λοιπόν ιστορική ημέρα, γιατί ξεκινάμε να στείλουμε το φορέα μας και περιμένουμε να καλωσορίσουμε το έργο όταν η κυβέρνηση ολοκληρώσει τα τελευταία αυτά βήματα που έχουν μείνει. Σημαντικά μένα, αλλά όχι πλέον τόσο μεγάλα και ακαθόδη που δεν θα ολοκληρώσουν το έργο. Είμαι πολύ αισιόδοξο ότι πολύ σύντομα ο Πρωθυπουργός θα κάνει θετικές ανακοινώσεις. Και όλοι μαζί να δούμε επιτέλους αυτό το έργο να ξεκινάει, γιατί είναι μόνο καλό για την τοπική κοινωνία, για την εθνική οικονομία και για τη χώρα. Και όσοι έχουν συμβάλει, από την πρώτη κυβέρνηση που ξεκίνησε την προσπάθεια αυτή μέχρι και σήμερα, εμείς μόνο θετικά μηνύματα μπορούμε να στείλουμε και ευχαριστήσουμε. Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.